Ποια είναι η εκτίμησή σας για σήμερα, που πια μπαίνετε όλοι πια στο ζουμί για το πολυνομοσχέδιο, για το δεύτερο πακέτο με τα προαπαιτούμενα? Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η συμφωνία για τα μέτρα που μπαίνουν στα προαπαιτούμενα. Εγώ να σας πω ότι από τότε που ξεκινήσαμε είχαμε βάλει ορισμένους στόχους και οι στόχοι ήταν να τελειώσει το θέμα των κόκκινων δάνειων, να τελειώσουν τα θέματα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και να φτάσουμε και στα τελευταία μέτρα τα οποία είναι σήμερα, και ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος τέλειωσε με τον καλύτερο και αυτός δυνατό τρόπο. Δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση όπως ζητούν, θα είναι στο δημόσιο έλεγχο. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συμφωνία που έχουμε και για αυτά τα θέματα. Θα σας ρωτήσω αν θεωρείτε μέχρι στιγμής ότι στον καλύτερο δυνατό δρόμο προχωράει και το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Και το ρωτάω αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο, αν μιλάμε για επιχειρηματικά δάνεια, είτε σε ατομικό επίπεδο, γιατί αφορά πάρα πολλά νοικοκυριά. Και εδώ πέρα η κριτική που έχει ασκηθεί για τα έως τώρα, ξαναλέω, βήματα, είναι ότι και εδώ άλλα λέγατε και άλλα βλέπουμε. Λέγατε για κοράκια. Έτσι ακριβώς διατύπωσα το ερώτημά μου και χθες που ήταν ο κύριος Βαρεμένος κοντά μου. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα funds έρχονται για να βοηθήσουν. Κύριε Πουσδούκου, όσο αφορά τα θέματα των κόκκινων δανείων που ήταν για τις πρώτες κατοικίες και πληστηριασμούς, έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας και ολοκληρώθηκε αυτό το θέμα. Περίπου στο 70% των κόκκινων δανείων έχει διασφαλιστεί, ενώ ζητούσαν οι δανειστές το 16% να καλύψουμε. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει τα θέματα με τα επιχειρηματικά δάνεια. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και οδεύει και αυτό προς λύση. Πάλι σας λέω, με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Και γιατί? Τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και το σύνολο των κόκκινων δανείων ήταν αυτό το οποίο δημιουργούσε προβλήματα και στις τράπεζες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ξέρουν και οι αγροτές σας, ότι τηλεθεατές σας, ότι για να κεφαλοποιήσει των τραπεζών όπως γίναν τα προηγούμενα χρόνια, δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα, γιατί κρατούσαν τα κόκκινα δάνεια και με τον τρόπο που είχαν δοθεί τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή θαλασσοδάνεια, δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται, δάνεια τα οποία δεν είχαν εγγύησεις. Τώρα λοιπόν, εμείς εξασφαλίζεται πλήρως ό,τι αφορά τα δάνεια και τα επιχειρηματικά που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει δυσκολία σε αυτά τα επιχειρηματικά δάνεια. Ναι. Δεύτερον, ότι αυτά τα funds τα οποία λέτε και υπάρχουν, που θα δοθούν η δυνατότητα να διαπραγματευθούν, εμείς μέσα στο νομοσχέδιο περάσαμε μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο. Και αυτό είναι πρώτον ότι εδρεύουν εδώ στην Ελλάδα ή σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουν τον πλήρη έλεγχο και θα είναι με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, και θα επιτρέπεται μόνο η πώληση των ενυπόθηκων κόκκινων δανείων που έχουν υποθήκη ακίνητο που δεν είναι πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και για τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια με πάνω από 50 εκατομμύρια και στεγατιστικά δάνεια, θα υπάρξουν και εκεί ρυθμίσεις, αλλά δεν θα αφορούν πρώτη κατοικία όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ένα άλλο πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα το βρείτε και θα το βρούμε όλοι μπροστά μας τον Ιανουάριο, είναι το ασφαλιστικό μαζί με τα εργασιακά. Έρχεται λοιπόν μία δήλωση της κυρίας Βελκουλέσκου από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ έχει ανοίξει τις προηγούμενες ημέρες όλη αυτή η συζήτηση για τη συμμετοχή ή όχι του Ταμείου, με τα μηνύματα από την Ευρώπη, με τα μηνύματα από την Αθήνα και ούτω καθεξής, η οποία λέει ότι κάντε περισσότερα. Ζητάμε περισσότερα για να μπορέσουμε και εμείς να σας ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση που θέλετε για τη διευθέτηση του χρέους. Αυτό πώς το ακούει η Αθήνα και πώς το ερμηνεύει? Εντάξει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το IMF, δεν ήταν δική μας και διάθεση να υπάρχει. Το πήραμε από το προηγούμενο πρόγραμμα και υπήρξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στην υλοποίηση του προγράμματος. Η Ευρώπη κακώς το έβαλε και το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Η Ευρώπη πρέπει μόνη της να λύνει τα προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν και την οικονομική κρίση η οποία αντιμετωπίζει. Υπάρχουν κύκλοι στην Ευρώπη οι οποίοι επιμένουν να υπάρξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί παίζει ένα ρόλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας ακραία πράγματα
θέματα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά. Και βεβαίως η χώρα μας και η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να δεχθεί και δεν αντέχει τέτοια σκληρά κοινωνικά μέτρα τα οποία προτείνει. Το ασφαλιστικό λοιπόν το οποίο αναφέρατε είναι μια δέσμευση προεκλογική την οποία έχουμε κάνει ότι πρέπει να λυθεί το ασφαλιστικό. Πρέπει να λυθεί και το παραλάβαμε και είναι και μια καυτή πατάτα θα έλεγα την οποία δεν τη δικαιούμασταν να σας πω έτσι. Προφανώς δεν δημιουργήθηκε τώρα προφανώς. Με εσάς ούτε με τους προηγούμενους ούτε με τους παραπροηγούμενους. Λοιπόν, είναι μια παθογένεια πολλών δεκαετιών. Άρα η δέσμευσή μας είναι ότι θα υπάρχει ουσιαστική προστασία των συνταξιούχων, ναι. Δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις συντάξεις. Οφείλουμε να λύσουμε και εδώ και οι προτάσεις που πρέπει να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν γίνεται να μην απαντάνε, να σηκώνουν σημαία του αντιμνημονιακού ενώ έχουν ευθύνη μεγάλη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και εμείς θέλουμε να λύσουμε σε βάθος χρόνου, να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό. Έχω πει και άλλες φορές ότι τις ροές που έχουμε στο ασφαλιστικό σύστημα είναι κάτω του μισού από τις εκροές. Αυτό πρέπει να λυθεί και πρέπει να υπάρξουν και πόροι. Για να υπάρξει, να υπάρξουν συντάξεις και κυρίως στους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στον χώρο της εργασίας. Και αυτό πρέπει με έναν τρόπο να λυθεί. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι προτάσεις οι οποίες θα κάνουμε και θα ολοκληρωθεί όταν θα έρθει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό. Για να έρθουμε στην πιο πολιτική διάσταση, αν θέλετε, όλων όσων συμβαίνουν, κύριε Ρήγα. Πώς αισθάνεστε, και το ρωτώ και πιο προσωπικά αυτό, πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε έναν υπουργό σας, έναν υπουργό της κυβέρνησης, να λέει από το βήμα της Βουλής, ενώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το δεύτερο πακέτο με τα προαπαιτούμενα, ότι υπέγραψα κάτι, αλλά το υπέγραψα με πόνο. Εδώ τι είναι αυτό που κρατάμε τελικά, το αποτέλεσμα ή τη διάθεση? Κυρία Προσδοκού, το έχουμε πει όλοι και το έχω πει και εγώ δημόσια ότι αυτή η συμφωνία την οποία υπογράψαμε ήταν μια δύσκολη συμφωνία για όλους μας. Όμως πήραμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη για το πώς πρέπει να ανταποκριθούμε στις διαθέσεις του ελληνικού λαού. Και αυτή τη διάθεση φάνηκε και από τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, τις οποίες είχαμε το προηγούμενο διάστημα από τον ελληνικό λαό. Εμείς κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια μέσα από αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι τριετής. Έχουν μειωθεί οι δημοσιονομικές απαιτήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε πετύχει αυτά τα οποία έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Δίνουμε τη δυνατότητα να ανοίξει και η συζήτηση για το χρέος, να υπάρξει αναπτυξιακή πορεία το επόμενο διάστημα, την επόμενη χρονιά. Η ύφεση έχει σχεδόν μηδενιστεί με τις προβλέψεις και είναι προβλέψεις οι οποίες είχαν πέσει έξω και οι προηγούμενοι που το διαπιστώσαν γιατί μιλάγαν για μείον 4%. Άρα λοιπόν δίνεται τη δυνατότητα να υπάρχει ανάκαμψη στην ελληνική κοινωνία. Εκείνο που έχει σημασία για να μην κουράζω και τους τηλεθεατές είναι ότι πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές και τομές μέσα και στην διοίκηση και στο κράτος. Γιατί για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και στο φορολογικό και στη γραφειοκρατία. Ναι, αυτά τα ξέρουμε όλοι και θα ξεκινάνε και μετά. Εγώ θα επαναλάβω το ερώτημά μου, γιατί δεν μου απαντήσατε, κύριε Ρήγα. Να απαντήσω. Και το επαναλαμβάνω γιατί. Γιατί ο κόσμος, ο οποίος σας εμπιστεύθηκε στις εκλογές του Ιανουαρίου, με εκείνη την ελπίδα που λέγαμε όλοι ότι φέρνετε και φέρετε ως μήνυμα, ο ίδιος κόσμος είδε να του έρχεται και ένα τρίτο μνημόνιο. Από εκεί που δεν το περίμενε. Οπότε σας ρωτώ πάρα πολύ ευθέως, τι είναι αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε από μέλη της κυβέρνησης που λένε ότι την έβαλα την υπογραφή μου, αλλά το έκανα με πόνο. Θα πρέπει να κρατήσουμε το αποτέλεσμα ή θα πρέπει να κρατήσουμε, επαναλαμβάνω, τη διάθεση? Πρέπει να κρατήσουμε και τα δύο, θα σας έλεγα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς παλεύουμε να υπάρξουν καλύτερες μέρες για την χώρα μας και παλεύουμε με μεγάλη, μεγάλη δυσκολία όλο αυτό το διάστημα, αλλά με πίστη και με στρατηγική η οποία θέλει να λύσει τα προβλήματα και βεβαίως και σας λέω και πάλι ότι για μας δεν ήταν αυτή η διάθεση. Θέλουμε να ξεπεράσουμε, θέλουμε να βγούμε από την επιτροπή των θεσμών την επόμενη περίοδο. Θέλουμε η χώρα να είναι ανεξάρτητη και να υπάρξει δημοκρατία. Και αυτό το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει περάσει το μήνυμα στην Ευρώπη ότι δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί της δημοκρατίας, γιατί αυτοί είναι οι περιορισμοί της δημοκρατίας στο ελληνικό, στην επικράτεια των διαφόρων χωρών. Και βλέπετε και η Πορτογαλία. Και εκεί που δεν περιμένουμε κάτι ή δεν ήταν αναμενόμενο, μια αλλαγή πορείας. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην Ευρώπη και είμαι αισιόδοξος ότι θα οδηγηθούμε σε αυτά τα οποία εμείς έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.
ουσιαστικά και πρακτικά, κατά την προσωπική σας εκτίμηση, πόσο αντίβαρο μπορεί να αποτελέσει αυτό το παράλληλο πρόγραμμα, που πιο σωστά είναι αυτό το πολυνομοσχέδιο που έχει και τις υποχρεώσεις, αλλά έχει και το άλλο κομμάτι το οποίο προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει νομοσχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει δέσμη μέτρων τα οποία αφορούν και στην υγεία και στην παιδεία και, και στα εργασιακά. Εννοώ δηλαδή και στην κοινωνική οικονομία, τα οποία είναι μέτρα τα οποία διευκολύνουν, δίνουν δυνατότητα ανακούφισης και στους πολίτες οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί όλο το προηγούμενο διάστημα αυτή την περίοδο. Είναι μέτρα, κομμάτια από το παράλληλο πρόγραμμα, αυτό που λέμε εμείς, τι μας δίνει δυνατότητα μέσα από τη συμφωνία να αλλάξουμε και να κάνουμε τομές. Για την παιδεία, παράδειγμα, ο διάλογος που ανοίγει είναι τομή που θα γίνει στην αναμόρφωση όλου του χώρου της παιδείας. Γιατί η παιδεία να είναι προς όφελος της ελληνικής παραγωγής, να είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και να είναι δημόσια παιδεία. Μάλιστα. Θα σας κρατήσω κοντά μας, κύριε Ρίγα, για λίγα λεπτά και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα. Μιας και μπήκατε στον χώρο της παιδείας, πώς ακούτε την όχι καινούργια πρόταση της νεολαίας σας, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, να καταργηθεί η προσευχή από τα σχολεία? Οι προτάσεις που έκανε η νεολαία είναι μια δέσμη μέτρων και έχει απομονωθεί ένα πράγμα βεβαίως. Είναι μια δέσμη μέτρων οι οποίες αφορούν όλο το επίπεδο από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια. Συμβάλλουν, γιατί είναι ένα κομμάτι της δικής μας σκέψης, λογικής, μέσα από τον ίδιο χώρο που ζουν τα παιδιά της νέας γενιάς, και θα συμβάλλουν και συμβάλλουν με αυτές τις προτάσεις γρήγορα στο διάλογο το οποίο ξεκινάει. Από εκεί πέρα τα θέματα τα οποία, το θέμα το οποίο με ρωτήσατε, νομίζω ότι είναι γνωστή και πάγια η θέση την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας, τα οποία όμως είναι ζητήματα τα οποία θα λυθούν και μέσα από συνεννόηση με την Εκκλησία, και είναι μέσα από την Επιτροπή Διαλόγου που υπάρχει. Μάλιστα. Μεταξύ κράτους και Εκκλησίας. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε όπως είμαστε. Yeah.